Σύμφωνα με τη χτεσινή τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, δεν πρόκειται το σημερινό νομοσχέδιο, δεν πρόκειται παρά για μια τροποποίηση τριών τεχνικής φύσεως ζητημάτων. Δεν θα διαφωνήσουμε μαζί του, πράγματι. Αυτό είναι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αυτού, το οποίο κατέστη αναγκαίο σύμφωνα με την κυβέρνηση λόγω των καθυστερήσεων που επέφερε γενικότερα η πανδημία. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί συχνά πυκνά όλα τα φορτώνουν και τα φορτώνεται στην πανδημία, αλλά ξέρετε, η δική μας η διαφωνία δεν είναι επί της διαδικασίας στο νομοσχέδιο αυτό και στο τωρινό, αλλά και στο μητρικό του. Το νομοσχέδιο που ψήφισε το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ και που, αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ, ήσασταν και ο εισηγητής από την Νέα Δημοκρατία, σωστά θυμάμαι. Η δική μας διαφωνία είναι επί της ουσίας, αλλάζουν οι ρόλοι, βλέπετε, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Και σε σχέση με αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Πάνας, δεν έχω καμιά διάθεση να αντιδικήσω μαζί του, ούτε θέλω να αδικήσω το ΠΑΣΟΚ. Αν θυμάμαι καλά, πάντως δεν καταψήφισε το νομοσχέδιο, έχει τη σημασία του αυτό. Και σε τελική ανάλυση σημασία δεν έχει μόνο το τι τελικά επιλέγεις να ψηφίσεις, αλλά η γενικότερη στάση και η κριτική σου από ποιες θέσεις δίνεται για ένα νομοσχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Υπουργός χθες είπε ότι άκουσε, το διαβάζω από τα πρακτικά, ότι άκουσε εδώ, στην Επιτροπή δηλαδή, μύδρους εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, των παραχωρήσεων, ότι δεν είναι επωφελή για την εθνική οικονομία, για την τοπική οικονομία, για τους εργαζόμενους, για τις επενδύσεις και για την ανάπτυξη του λιμένα. Νομίζω ότι, κύριε Υπουργέ, αδικείτε τους ομιλητές και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης. Όχι μόνο δεν αμφισβήτησαν την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, την πολιτική της παραχώρησης, δηλαδή δημόσιου πεδίου και χώρου σε ιδιώτες επενδυτές για την ενίσχυση των κερδών τους, αλλά σας έκαναν επιπλέον και κριτική, γιατί αυτήν την ιδιωτικοποίηση δεν την κάνετε με την επιμέλεια που απαιτείτε και έτσι καθυστερείτε το ξεδίπλωμα της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Είπε, για παράδειγμα, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης, για εμάς, για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, υπονομεύουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου. Ενώ ήταν φανερή και η αγωνία και του έτερου ομιλητή του ΣΥΡΙΖΑ για τις καθυστερήσεις που εμφανίζονται στη σύμβαση ιδιωτικοποίησης και οι επενδύσεις στο λιμάνι δεν προχωράνε, όπως είπε. Συμπέρασμα. Όλα τα αστικά κόμματα είστε τόσο στοιχισμένα στη σημερινή στρατηγική του κεφαλαίου που δεν έχετε καν περιθώρια ούτε για κάποιους ελιγμούς, έστω φραστικούς. Βεβαίως, την απάντηση και μάλιστα προκαταβολικά στις αιτιάσεις της αστικής αντιπολίτευσης, δηλαδή της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης, όπως είναι το πιο σωστό, την απάντηση την έδωσε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είπε επιλέξει χθες και επανέλαβε θαρώ και σήμερα το εξής, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξετάζει με μεγάλη προσοχή κάθε γραμμή των συμβάσεων, στεκόμαστε, όπως είπε, με κατανόηση στις ειδικές παρακαλώ συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι παραχωρησιούχοι ιδιώτες στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε ένα πολυσύνθετο και ρευστό διεθνές περιβάλλον. Είναι βέβαια μια πολύ sick έκφραση για το ότι η κυβέρνηση, οι δικοί σας όπως και οι προηγούμενες, έχουν κορώνα στο κεφάλι τους τις απαιτήσεις, τα θέλω των μεγάλων επιχειρηματιών. Αυτό είναι αλήθεια βεβαίως. Αυτό που είπε δηλαδή η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, σας το αναγνωρίζουμε και ξέρετε, δεν αφορά μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όπως έδειξε και η πρόσφατη πείρα, αφορά σε οποιαδήποτε τελικά αστική κυβέρνηση, όπως και αν λέγεται αυτή, όπως και αν αυτοχαρακτηρίζεται, και κυβέρνηση αυτή και η οποία αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις υποθέσεις του αστικού κράτους
στις οποίες βεβαίως υποθέσεις του αστικού κράτους, για να μην ξεχνιόμαστε, προτεραιότητα έχουν πάντα οι υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων, των επενδυτών μάλλον, όπως εσείς τους αποκαλείτε. Έτσι εξηγείται, και δεν είναι και καθόλου παράξενο δηλαδή σε τελική ανάλυση, γιατί την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης αλλά και του Πειραιά, δύο εμβληματικές δηλαδή ιδιωτικοποίησεις, τις ολοκλήρωσε τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν προσπάθησε τότε και προσπαθεί ακόμα και σήμερα αυτό να το κρύψει με εκείνο το φερετζέ της δίκαιης ανάπτυξης από την οποία θα ωφεληθούν δήθεν όλοι, κάτι που το επαναλαμβάνετε και εσείς. Πολύ απλά βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και αυτός της αστικής διαχείρισης δεν μπορεί παρά να υλοποιεί τον εκάστοτε σχεδιασμό της αστικής τάξης. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα αναπτυχθεί καπιταλιστικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την ιδιωτικοποίησή του? Θα φέρει δηλαδή κέρδη? Γιατί αυτό σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη. Κερδοφορία. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Ασφαλώς και θα φέρει. Φέρνει ήδη κέρδη. Τεράστια κέρδη. Μόνο που αυτά, όπως δείχνει και η ίδια η ζωή, δηλαδή μέχρι τα τώρα, δεν είναι για τους εργαζόμενους, αλλά είναι για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να γιατί στηρίζουν, το είδαμε και σήμερα στους φορείς πριν από λίγο, την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού τη στηρίζουν στη Θεσσαλονίκη οι βιομήχανοι, οι μεγαλοεξαγωγείς και οι μεγαλέμποροι. Χαζί δεν είναι. Υπάρχει όμως και μια πλευρά την οποία δεν πρέπει να τη λησμονούμε και θέλουμε να τη θέσουμε εδώ στην Επιτροπή, για να την ακούσει και ο ελληνικός λαός. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα, όπου εξελίσσονται τεράστιοι ανταγωνισμοί υπεριαλιστικοί για τον έλεγχο αυτής της περιοχής ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Κίνα, και έτσι ο ρόλος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο αυτού του λιμανιού, αλλά και τα υπόλοιπα λιμάνια, εκείνη την περιβόητη Εγνατία των λιμανιών, Ιγουμενίτσα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη. Και εδώ βεβαίως θέλουμε να θυμίσουμε το έντονο ενδιαφέρον, το οποίο από ό,τι φαίνεται οδηγείται και σε αίσιο τέλος, το έντονο ενδιαφέρον των Αμερικάνων για την Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι αυτής της πόλης, ένα λιμάνι το οποίο μετατρέπεται, για να μην πω ότι έχει ήδη μετατραπεί, σε μια πολεμική βάση, ορμητήριο των Αμερικανών ατοικών. Η σημασία δηλαδή όλων αυτών των λιμανιών, βεβαίως και της Θεσσαλονίκης, γίνεται εξαιρετικά κρίσιμος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ως οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο και επιτελείο. Καταλαβαίνουμε όμως και κάτι άλλο, για το πόσο επικίνδυνη είναι τελικά και το πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχτεί δηλαδή η ιδιωτικοποίηση μιας στρατηγικής πύλης εισόδου και εξόδου της χώρας. Είναι κρίσιμη για την άμυνα και την ασφάλεια του λαού και της χώρας, και μάλιστα ιδιαίτερα τώρα που το θερμόμετρο στην περιοχή έχει ανέβει ήδη πάρα πολύ. Μπορεί να καλλιεργεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσδοκίες στο λαό της πόλης. Οι χιλιάδες όμως άνεργοι της Θεσσαλονίκης δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Και τα διαλυμένα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία ισοπεδώσατε με τους νόμους σας, όλοι σας, όλες οι κυβερνήσεις, και οι ομαδικές απολύσεις και οι περιορισμοί στην απεργία και το τσάκισμα των μισθών, όλα αυτά είναι εδώ για να ξεσκεπάζουν κάθε ώρα και στιγμή το αληθινό πρόσωπο της δίκαιης τάχα ανάπτυξής σας. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα πάλι με τη χτεσινή τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, ότι στο λιμάνι εργάζονται πλέον και 250 εργολαβικοί εργαζόμενοι, όπως είπε. Μόνο που αυτοί εργάζονται χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα και μένουν εκτός συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με τους νόμους τους οποίους έχετε όλοι σας ψηφίσει. Ούτε για μια στιγμή λοιπόν να μην πιστέψει ο λαός της πόλης, της Θεσσαλονίκης, τα ψέματα της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων, τα οποία στηρίζουν με νύχια και με δόντια αυτήν την ιδιωτικοποίηση και βάζουν πλάτη για να προωθηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς ως ΚΚΕ καταψηφίζουμε την τροποποίηση, όπως καταψηφίσαμε και την αρχική σύμβαση, γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αρνητικότατη εξέλιξη για τους εργαζόμενους και το λαό.
Θέλουμε όμως να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση. Άραγε μπορεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπορούν συνολικά τα λιμάνια, οι υποδομές της χώρας να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας. Προσέξτε, για τους εργάτες όμως, για τις λαϊκές οικογένειες, να προσφέρουν δηλαδή σταθερή δουλειά με δικαιώματα, να γίνουν μοχλός συνολικά κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για όλο τον λαό της περιοχής και της πατρίδας μας. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι, μπορεί αυτό να γίνει. Μπορεί να γίνει εφόσον η αξιοποίησή τους δεν θα γίνεται για τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, μόνο που τότε χρειάζεται ο ίδιος ο λαός να βρεθεί στο τιμόνι της εξουσίας και η εξουσία του αυτή απαλλαγμένη από το άνθος του κακού, από αυτό το καπιταλιστικό κέρδος, να μπορέσει να οργανώσει την κοινωνική παραγωγή συνολικά, να τη σχεδιάσει κεντρικά και επιστημονικά και να τη θέσει στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών. Τόσο απλό, τόσο αναγκαίο. Σοσιαλισμό το λένε αυτό και είναι ό,τι πιο αναγκαίο και ό,τι πιο όριμο στους βάρβαρους καπιταλιστικούς καιρούς που ζούμε. Σας ευχαριστώ.